Σε εκδήλωση που έγινε σήμερα στον ΚΟΑ παραδόθηκαν στο Hope of Children, το οποίο είχε αναλάβει τον συντονισμό και την λειτουργία για το σπίτι του παιδιού, τα έσοδα από την εκδήλωση Fitness Day Marathon 1. Το ποσό των 2.300 ευρώ, το οποίο μαζεύτηκε από την πρώτη εκδήλωση Fitness Day Marathon που έγινε αρχές Μαΐου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, παραδόθηκε στο Hope for Children, το οποίο έχει αναλάβει το συντονισμό και τη λειτουργία για το σπίτι του παιδιού. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα αυτού του πρώτου μαραθωνίου και ευελπιστούμε ότι θα γίνει θεσμός για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε ομάδες οι οποίες βοηθούν αδύνατες ομάδες ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου έγινε η απονομή των βραβείων και πλακετών στους εκτελεστικούς φορείς της εκδήλωσης, αλλά και η κλήρωση των δώρων για όσους συμμετείχαν ως αθλούμενοι. Το αποτέλεσμα είναι να βοηθήσουμε το σπίτι του παιδιού, έναν κενό που υπήρχε στην πολιτεία μας, για αυτά τα παιδιά που θα κακοποιηθούν σεξουαλικώς, θα έχουν πλέον το δικό τους χώρο. Προσφέρει σημαντική στήριξη στην εγκαθίδρυση του σπιτιού του παιδιού, που είναι ένα πρωτοπόρο βήμα για την Κύπρο. Μια τέτοια δομή, η οποία για πρώτη φορά θα συστεγάζει τόσο υπηρεσίες από έναν ανθρωπιστικό οργανισμό, όσο και υπηρεσίες από κυβερνητικούς φορείς. Όλοι έδωσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά.